Επιστροφή εδώ στην Κρήτη TV, στο στούντιο της Κρήτη σήμερα, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξέρετε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μεταξύ μας. Εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης θα σας δείξουν τώρα οι συνάδελφοι τα πώς και τα γιατί. Σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV, μέσα από email βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μας βρίσκετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο ως εκπομπή, ως Κρήτη σήμερα, όσο και ως μονάδες. Μέρη Καριωτάκη με ελληνικούς χαρακτήρες, Μπάμπη Σαββίδης με αγγλικούς χαρακτήρες. Επικοινωνείτε μαζί μας ό,τι γίνεται, ό,τι συμβαίνει, ό,τι αφορά την Κρήτη και τους κριτικούς και όχι μόνο. Είμαστε εδώ, μας ενδιαφέρει, θέλουμε να τα ακούσουμε. Πείτε μας το για να το πούμε και στους άλλους. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε λίγο, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, Μπάμπη, το ζήτημα που έχει ανοίξει, τα ζητήματα μάλλον, που φαίνεται πως είναι πολλά τελικά τα ζητήματα, που αφορούν τη δικαιοσύνη και αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται. Αλλάζουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης, αλλάζουν ποινές, είδα, αλλάζουν πράγματα, αλλά αλλάζει και ο χάρτης, ο δικαστικός χάρτης και της Κρήτης και άλλων περιοχών. Είναι μαζί μας ο κύριος Γερονιμάκης, όπως πολύ σωστά, όπως έχουμε πει ήδη από την πρώτη στιγμή της εκπομπής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, να τα λέμε και όλα. Για να κάνουμε και τις συστάσεις. Με κατηγορεί συνήθως ο Μπάμπης ότι ξεχνώ τους τίτλους. Καμιά φορά ξεχνιέται, εντάξει, άνθρωπος είναι. Νομίζω ότι η ουσία είναι πάντα στη μέτρα. Ας μπούμε λοιπόν στην ουσία κατευθείαν. Mm-hmm. Κύριε Γερονιμάκη, ο πρώτος βαθμός απονομής δικαιοσύνης ουσιαστικά είναι τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία, σωστά? Σωστά. Όμως κάθε ένα από αυτά, και άλλο το πρωτοδικείο και άλλο το ειρηνοδικείο, mm-hmm. έχει διαφορετικές αρμοδιότητες, δικάζει διαφορετικά πράγματα. Τώρα αυτά πώς θα τα κάνουμε ένα? Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων είναι δύο ειδών. Η καθήλυνα αρμοδιότητα και η κατατόπο αρμοδιότητα. Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα, τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του πρώτου βαθμού, συνήθως στην πλειοψηφία των υποθέσεων είναι τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία. Οι αποφάσεις που εκδίδουν τα ειρηνοδικεία σε δεύτερο βαθμό εκδικάζονται από τα πρωτοδικεία και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα πρωτοδικεία εκδικάζονται σε δεύτερο βαθμό από τα εφετεία. Σε ό,τι αφορά, μιλάμε για τις πολιτικές αποφάσεις. Από εκεί και ύστερα η αρμοδιότητα, η τοπική αρμοδιότητα έχει να κάνει με τον τόπο που κάθε δικαστήριο έχει την αρμοδιότητά του. Εν προκειμένου στο Ηράκλειο, έχουμε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, έχουμε το Ειρηνοδικείο Καστελίου, το Ειρηνοδικείο Μυρών, το Ειρηνοδικείο Πύργου, όπου η κάθε περιοχή έχει το δικό της χώρο όπου γίνεται απονομή της δικαιοσύνης για υποθέσεις. Για το Ειρηνοδικείο είναι μέχρι 20.000 ευρώ. Εκτός από κάποιες πολύ ιδιαίτερες και ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, με τις οποίες έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Μάλιστα. Μέχρι τώρα όμως τα έχουμε αυτά. Γιατί με βάση το σχεδιασμό, κύριε Γερονιμάκη, καταργούνται έτσι κάποια περιφερειακά ειρηνοδικεία. Μάλλον έχουμε ένα νέο, τα μεταβατικά πρωτοδικεία, θα έχουμε δύο ουσιαστικά στο νομό Ηρακλείου. Αυτό το οποίο έχει κάτι συγκεκριμένο και κάτι, να το πούμε σίγουρο, δεν υπάρχει στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο είναι γνωστό, σε μία συνάντηση που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης και των βουλευτών, πιο πολύ υπήρχε μία ενημερωτικού χαρακτήρα συνάντηση. Το βασικό, όλο από ό,τι διαφάνηκε τουλάχιστον από αυτή τη συνάντηση, είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στο θέμα των εφετείων, δηλαδή θα υπάρχει σε επίπεδο Κρήτης και το εφετείο Κρήτης, στα Χανιά, και το εφετείο Ανατολικής Κρήτης, σε επίπεδο πρωτοδικείων, και γίνεται μία συζήτηση διερευνητική για τα ειρηνοδικεία. Από εκεί και ύστερα, προφανώς, το Υπουργείο συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου ακριβώς για να δει πώς θα κινηθεί. Αυτά είναι μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε. Βλέπουμε όμως ότι η πρόθεση, αφού αυτή τη στιγμή είμαστε σε επίπεδο πρόθεσης, η πρόθεση να υπάρξουν συνεννώσεις, να καταργηθούν κάποια ειρηνοδικεία, έχει δημιουργήσει αρκετή φασαρία στις τοπικές κοινωνίες. Επί του πιεστηρίου, όπως λέτε και εσείς, πριν έλθω στην εκπομπή, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο από το Λασίτ. Νομίζω ότι ακριβώς εξαιτίας αυτών των φημών, να το πούμε έτσι, αποφασίστηκε γίνει πιο δυνατό το πλαίσιο της αποχής και μάλιστα οι συνάδελφοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα, στο Λασίδι επαναλαμβάνω, αποφάσισαν την αποχή από τα καθήκοντά τους από όλες τις δραστηριότητες, χωρίς μάλιστα κανένα
πλαίσιο. Εκεί τώρα Γερονιμάκη, από ό,τι καταλάβαμε, γιατί υπήρξε αυτό που λέτε, αντιδρούν γιατί είναι να κλείσει το ειρηνοδικείο στην Ιεράπετρα, σωστά. Όπως μου είχε πει στο παρελθόν ο συνάδελφος ο Νίκος ο Παπαδάκης, η ευχή και η κατάρα του συγκεκριμένου νομού είναι ακριβώς ότι έχει τρεις πόλεις. Αυτό είναι σε πολλά ευχή. Αυτό έτσι, που κανονικά σε μία πολιτεία όπως την Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να, πώς να το πούμε, να ευνοηθεί η μη αστικοποίηση, ας πούμε, και να αναπτυχθεί η περιφέρεια, θα έπρεπε να είναι ο κανόνας. Για να επανέλθουμε στο θέμα μας, σε ό,τι αφορά το θέμα, είναι ότι μέχρι στιγμής κάτι συγκεκριμένο δεν διαφαίνεται. Σίγουρα κάτι θα συμβεί. Δεν μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή με σαφήνεια να γνωρίζουμε το τι θα γίνει, ποιο ειρηνοδικείο θα καταργηθεί, ποιο δεν θα καταργηθεί και στην ουσία αυτό το οποίο γίνεται είναι, ας μου επιτραπεί έκφραση, μία τρίπλα. Δηλαδή, στην ουσία, καταργούμε τα ειρηνοδικεία να δημιουργήσουμε ενοποίηση του πρώτου βαθμού, δημιουργώντας στη συνέχεια τα κεντρικά πρωτοδικεία που θα υπάρχουν στην πρωτεύουσα κάθε περιφερειακής ενότητας με ένα, δύο, τρία περιφερειακά. Λοιπόν. Εγώ νομίζω αυτό, κύριε Γερονιμάκη, τώρα αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί το έργο με τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν ήταν που καταργήσαμε τα ΙΚΑ αρχικά γύρω-γύρω σε όλη την Κρήτη και μετά τα φέραμε εδώ και έπρεπε να έρχονται όλοι και τελικά βλέπουμε σε ποια κατάσταση είμαστε τώρα. Συμφωνούμε όλοι σε ένα πράγμα. Ότι η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο. Ακριβώς. Και σίγουρα η τοπική, να το πούμε έτσι, δυνατότητα πρόσβασης στα ειρηνοδικεία, που είναι η πλειοψηφία των υποθέσεων, μέχρι 20.000 ευρώ είπαμε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην εμποδίζεται από κανένα φυσικό ή τέλος πάντων κανένας είδος όριο. Κύριε Γερονιμάκη, δεν είναι όμως μόνο αυτό το κομμάτι της εξυπηρέτησης, πολύ καλά το επισημαίνετε. Νομίζω είναι και λίγο ψυχολογικός αντίκτυπος, γιατί νιώθουν ότι σε πολλές τοπικές κοινωνίες, παραδείγματος χάρη στην Ιεράπετρα, ότι χάνουν άλλη μία δημόσια υπηρεσία. Ή στο Καστέλι. Νομίζω ότι είναι και λίγο ψυχολογικό ότι σου λέει κλείνει. Χάνουμε άλλη μία δημόσια υπηρεσία. Και βέβαια λογικό είναι να λαμβάνεται με υπ' αυτό το πρίσμα έτσι, υπόψη των πολιτών. Διότι προφανώς συμφωνούμε στο ότι κάθε αλλαγή που συμβαίνει μπορεί να είναι για καλό ή για άσχημο, για κακό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν διαφαίνεται ότι θα είναι προς την κατεύθυνση να παραμείνουν τα ειρηνοδικεία, και μιλάω σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως είναι. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Το Υπουργείο το ονομάζει ότι αυτές οι αλλαγές γίνονται για την επιτάχυση της δικαιοσύνης. Η επιτάχυση της δικαιοσύνης όμως επιτυχαίνεται κυρίως με την προσπάθεια των ανθρώπων και των δικαστών και των διαδικασιών. Και όταν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είμαστε σε ένα δικαστικό μέγαρο, αυτό που είμαστε, και έχει ένα μονομελές πλημελιωδικείο, όταν πριν από 5-6 χρόνια υπήρχε η μεταβατική έδρα πλημελιωδικείου στο ειρηνοδικείο Μυρών ή στο ειρηνοδικείο Καστελίου ή στο ειρηνοδικείο Πύργου. Οπότε στην ουσία υπήρχαν τρεις έδρες για πλημελήματα και αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα. Καταλαβαίνετε ότι οι υποθέσεις δεν προλαβαίνουν να εκδικαστούν και φτάνουμε σε σημείο να είναι κάθε μέρα 80 υποθέσεις και το έκθεμα να τελειώνει μέχρι στις 3 ώρα, μέχρι ούτε στις 40. Κύριε Γερονιμάκη, θα βάλετε μία άνω τελεία, γιατί έχουμε και μία τηλεφωνική παρέμβαση με ρήν ο κύριος Μαυρογιάννης από τους εργαζόμενους στο... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στον καλεσμένο σας, τον κύριο Γερονιμάκη και σε εσάς. Θα ήθελα να κάνω μία παρέμβαση, επειδή σήμερα υπήρξε συνάντηση διαζώσης και διαδικτυακά του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Ιωάννη Μπούγα, με ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας. Είναι ένα νεοεκλεγμένο όργανο, μόλις πρόσφατα είχαμε συνέδριο, δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα σε σώμα. Και είχαμε μια πρώτη ενημέρωση. Περιμέναμε από τη συνάντηση αυτή να έχουμε περισσότερη ενημέρωση, περισσότερα στοιχεία για το τι επιχειρείται με το νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί. Δυστυχώς δεν την είχαμε αυτή την ενημέρωση. Ο κύριος Μπούγας, για το μόνο που κατά κάποιο τρόπο δεσμεύτηκε να το πω, είναι για τις θέσεις τις υφιστάμενες των δικαστών. Μιλάω δηλαδή για τους ειρηνοδίκες και τους δικαστικούς υπάλληλους, που είναι το άμεσο ενδιαφέρον μας, ότι θα παραμείνουν ως έχουν ως προς τον αριθμό υφιστάμενες θέσεις των υπηρετούντων ειρηνοδικών σήμερα και δικαστικών υπαλλήλων.
Πάντως το ζητούμενο, σίγουρα, κύριε Μαυρογιάννη, είναι να αυξηθούν, κύριο... έτσι δεν είναι? Αν δεν κάνω λάθος, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας ότι θα πρέπει να αυξηθούν. Όχι, φυσικά, όχι φυσικά να παραμείνουν εδώ στα νούμερα που είμαστε. Αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος λόγος που η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στους ρυθμούς που πρέπει είναι τα μεγάλα οργανικά κενά που υπάρχουν σε δικαστικούς υπαλλήλους. Το 30 με 35% των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων είναι κενές. Από την ενοποίηση του πρώτου βαθμού, αυτό που βγαίνει είναι ότι τελικά στο σχεδιασμό που μας παρουσίασε ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, θα υπάρχει ένα περιφερειακό πρωτοδικείο, θα είναι ένα από τα υφιστάμενα ειρηνοδικεία του νομού. Στο νομό Ηρακλείου πιθανότατα θα είναι το ειρηνοδικείο Μυρών αυτό. Το θέμα είναι ότι και σε αυτή τη λειτουργία δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Δηλαδή, με τι υποδομές, όχι μόνο για το νομό Ηρακλείου, αλλά και στους περισσότερους νομούς της χώρας, ένα κτηριακό συγκρότημα που είχε προβλεφθεί η λειτουργία του για ένα μικρό όγκο υποθέσεων, θα δεχθεί και θα λειτουργήσει με ένα μεγαλύτερο πολύ όγκο υποθέσεων, με την αναγκαιότητα να υπάρχει πολύ περισσότερο προσωπικό σε, και αναφέρομαι στους δικαστικούς υπαλλήλους, γιατί έτσι κι αλλιώς οι δικαστές έχουν αρμοδιότητα σε όλο το νομό, σήμερα οι ειρηνοδίκες. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι είναι μια βιαστική κίνηση και κατά κάποιο τρόπο γίνεται αντίστροφα. Δηλαδή γίνεται το νομοσχέδιο χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη σε υποδομές, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, σε ανθρώπινο δυναμικό. Και ο φόβος ο δικός μας ποιος είναι? Ότι μέσα από τη μενοποίηση αυτή μπορεί να διαταραχθούν και οι εργασιακές και οι οικογενειακές συνθήκες των υπηρετούντων υπαλλήλων. Βέβαια. Με ποια έννοια? Ότι αν αυτή τη στιγμή δεν στελεχωθούν τα υποδημιουργία μεταβατικά πρωτοδικεία, περιφερειακά πρωτοδικεία, με μόνιμο προσωπικό που θα είναι, θα υπηρετεί εκεί, θα έρθουμε στην κατάσταση του να μετακινούνται υπάλληλοι, να μετακινούνται δικαστές για να δικάζουν στην περιφέρεια. Μάλιστα. Ένα αλλαλούμ δηλαδή, και αμφιβάλλουμε κατά πολύ πόσο αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει την απονομή της δικαιοσύνης. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να μην υπάρξει αυτή η βιασύνη στην ψήφιση του νομοσχεδίου, να δοθεί περισσότερος χρόνος. Δυστυχώς η απάντησή του ήταν ότι οι προθεσμίες και που έχουν μπει από την Παγκόσμια Τράπεζα μιλούν για την αναγκαιότητα από 16 Σεπτέμβρη του 2024 να εφαρμόζεται στην πράξη πλέον ο νόμος που θα ψηφιστεί. Αυτή ήταν η απάντησή του στη συνάντηση σήμερα, κύριε Μαυρογιάννη. Ναι, έγινε διαζώσεις για τους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι στην Αθήνα και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους βρισκόμαστε στην επαρχία. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επίσημες από τη μεριά του Υπουργείου. Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε με σαφήνεια από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι προθέσεις. Δυστυχώς κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, σε διάφορους ιστοτόπους, σε ειδησιογραφικά site, διάφορα σχέδια νόμου τα οποία μας διέψευσε ότι έχουν ισχύ ο κύριος Μπούγας. Ελπίζουμε να είναι έτσι και αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για να καθορίσουμε και τη δική μας τάση. Μάλιστα. Κύριε Μαυρογέννη, να σας ευχαριστήσουμε, επειδή πιέζει και ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και για την δώσατε. Και εσείς για το ρεπορτάζ που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Γερονιμάκη, ακούσατε. Έτσι, ένα σχόλιο θέλουμε για εσάς. Το βλέπουμε βεβαίως να φεύγουν από το Καστέλι για τις Μοίρες. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι υπάρχει μία έτσι. Είναι τα πράγματα σε ένα διερευνητικό επίπεδο. Σίγουρα αυτό επίσης το οποίο προκύπτει, ότι θα υπάρξει κάποιος περιορισμός. Το ζητούμενο είναι ποιος, πού και πότε. Αυτά τα τρία πράγματα. Δηλαδή, ποιο ειρηνοδικείο θα καταργηθεί ή δεν θα καταργηθεί. Και μην ξεχνάμε ακριβώς το σημαντικό ρόλο των ειρηνοδικείων έτσι σε πανελλαδικό επίπεδο. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ο κ. Μαυρογιάννης είπε για τα σχέδια νόμου που κυκλοφορούν στα διάφορα site. Έχω αλλιεύσει και εγώ διάφορα. Βεβαίως έχουμε μόνο 2 λεπτά χρόνο ακόμα και αυτό είναι λίγο πιεστικό, κύριε Γερονιμάκη, αλλά βλέπω από αυτά τουλάχιστον που γράφουν τα διάφορα site, που καμιά φορά λειτουργούν και ως
πολύ ορκητικός κρυός, ας πούμε. Βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση να αλλάξουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Λέμε ότι θέλουμε να γίνει τάχιστα, αλλά χωρίς να παίρνουμε κόσμο. Λέμε ότι θέλουμε να μην υπάρχουν αναβολές και κόντρα αναβολές και σωστά, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν παρεμβάσεις σε αυτό το σημείο. Και ανταυτού βλέπω να λέμε ότι θα δημιουργήσουμε και άλλες φυλακές και θα φυλακίζουμε και άλλους στα 3 έτη και διάφορα τέτοια. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Η δικαιοσύνη είναι ανθρώπινη. Είναι από ανθρώπους που έχουν τις γνώσεις, την εμπειρία για ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μάλιστα ένα καταιγισμό, να το πούμε έτσι, αλλαγών, δεν ξέρουμε προς τα πού πάνε. Εμείς συνεχίζουμε την αποχή, διότι οι αλλαγές που αναμένονται να γίνουν για τον κώδικα ποινικής δικονομίας και για τον ποινικό κώδικα, σίγουρα επιστρέφουν τη δικαιοσύνη πολλά χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα και το θέμα της αναβολής, όπου πλέον με το 349 θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός αναβολών. Σήμερα, για παράδειγμα, τι σημαίνει. Συμβαίνει αυτό που σας είπα πριν, ότι όταν έχουμε ένα δικαστήριο το οποίο έχει σε μια ποινική δίκη 80 υποθέσεις να δικάζει, δεν φτάνει να δικάσει τις 80 υποθέσεις και φτάνει σε ένα νούμερο 36, 40, 42. Οι υπόλοιπες υποθέσεις πάνε σε μια άλλη δικάσιμο. Η άλλη δικάσιμος μπορεί να πέσει σε μια ημερομηνία, όπου ο συνάδελφος μπορεί να έχει μια άλλη δίκη. Άρα λοιπόν, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Θέλουμε περισσότερες αίθουσες, περισσότερους δικαστές και έμψυχο προσωπικό. Και όχι αυτή τη στιγμή να υπάρχει στο Ηράκλειο, και φαντάζομαι ότι συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, μία έδρα μονομελούς για μία περιφερειακή ενότητα που είναι 400.000 κόσμο. Κύριε Γερμάκη, νομίζω τα είπατε όλα και με λίγα λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπείτε, γιατί έχει πολύ πράγμα αυτό το νομοσχέδιο. Το έχω κάπου εδώ και θα ξανάρθουμε. Θα ξανάρθουμε, γιατί το θέμα της δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε αποτέλεσμα. Αυτό. Είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.